τελευταία ελπίζουμε παράταση φορολογικών δηλώσεων μέσα σε Σεπτέμβρη. Ακριβώς. Χθες δόθηκε η καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων ως φαίνεται, 15 Σεπτεμβρίου. Ήταν ένα αίτημα του κλάδου και όχι μόνο να δοθεί μία περαιτέρω παράταση από αυτήν η οποία είχε ήδη δοθεί. Βέβαια, 15 Σεπτεμβρίου είναι μία ημερομηνία η οποία δεν καλύπτει τις απαιτήσεις του κλάδου, διότι το σύστημα φέτος άνοιξε κατ' ουσίαν στις 7 Ιουλίου, άρα είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα sprint φορολογικών δηλώσεων μέσα στον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο, θερινούς μήνες όπου τόσο οι συνάδελφοι αλλά όσο και οι πελάτες μας αποφασίζουν αυτούς τους μήνες να κάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το Υπουργείο δεν δέχθηκε τα αιτήματα του κλάδου τόσο ώστε να πάει η καταληκτική ημερομηνία τουλάχιστον προς τα τέλη Σεπτεμβρίου και έτσι έχουμε μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου οριστική και αμετάκλητη ημερομηνία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Μαζί με την παράταση έρχονται και τα ευεργετήματα της εφάπαξης καταβολής, αυτά έχουν σταματήσει? Όχι. Το ευεργέτημα της εφάπαξης καταβολής ολοκληρώθηκε με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στις 27 Αυγούστου του 2021 και η εφάπαξη πληρωμή έπρεπε να έχει διενεργηθεί μέχρι τις 31 Αυγούστου. Άρα είτε με δόσεις είτε εφάπαξ δεν κάνει διαφορά? Όχι, δεν κάνει διαφορά, απλά τώρα πλέον στις 15 Σεπτεμβρίου έχουμε δύο δόσεις, στις 30 Σεπτεμβρίου έχουμε την επόμενη και η τελευταία δόση είναι το Φεβρουάριο του 2022. Πόσος κόσμος έχει καταθέσει την φορολογική δήλωση, ποια είναι η αναγκαιότητα δηλαδή για την παράταση αυτή? Μέχρι και χθες όπου δόθηκε η παράταση είχαν κατατεθεί 6 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων όπου πρέπει να υποβληθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό μας δείχνει ότι θα πρέπει ο όγκος των φορολογικών δηλώσεων που θα πρέπει να πέφτουν στο σύστημα πρέπει να είναι περίπου στις 100.000 δηλώσεις ημερησίως, νούμερο το οποίο θα φέρει για άλλη μια φορά το TaxisNet στα όρια του και όπως έχει αποδείξει τις τελευταίες μέρες και εν γέννη το τελευταίο διάστημα, δεν τα καταφέρνει και τόσο καλά. Άρα έχει προβλήματα το σύστημα? Το σύστημα δυστυχώς χωλαίνει, το σύστημα πάρα πολλές φορές βγαίνει εκτός λειτουργίας, τόσο τις πρωινές ώρες αλλά όσο και τις απογευματινές. Έχουμε πλέον και την πιλωτική εφαρμογή των My Data για ορισμένες κατηγορίες επαγγελματιών όπου είναι επιπρόσθετος όγκος εργασίας για το σύστημα, για το πληροφοριακό σύστημα του TaxisNet και όλα αυτά οδηγούν γενικότερα όλο το πληροφοριακό κομμάτι του Υπουργείου σε μια υπολειτουργία. Σε ό,τι αφορά τον ΕΦΙΑ, ακούγεται ότι μέσα στη βδομάδα, ενδεχομένως στην επόμενη, στις αρχές της επόμενης, να έχουμε... Μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, μάλλον από τις 15 Σεπτεμβρίου και εφεξής, αναμένουμε την ανάρτηση των εκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ και για εφέτος και προκειμένου να τα λάβουν οι πολίτες και να αποπληρώσουν και αυτή τη φορολογική υποχρέωση μέχρι το 2022 που είναι και οι τελευταίες δόσεις. Υπάρχει εικόνα, θα έχουμε μείωση, θα είναι ο περσινός, αύξηση? Ποια εικόνα έχετε? Αυτή τη στιγμή η εικόνα η οποία έχω είναι ότι για ορισμένες περιοχές θα δούμε αύξηση λόγω της αύξησης των αντικειμενικών αξιών, αλλά όλα αυτά εν αναμονή μέχρι να εκδοθούν οριστικώς και τα καθαριστικά και να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα και να τα πούμε εκ νέου.